Το ρήγμα εντός ΣΥΡΙΖΑ αναβαθαίνει. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Η Όλγα Γεροβασίλη ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφια για την ηγεσία. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε μεγάλη ανοχή στον κύριο Κασελάκη. Τι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην κερδίσει ο κύριος Κασελάκης. Εγώ θα συστρατευτώ σε αυτό. Το τα πάντα είναι τρομακτικό ως δήλωση. Ελεγκταίο και αποτελεί προγραφή. Δείχνοντας προς την πλευρά Πέτρου Παπά, το γραφείο τύπου του κόμματος ζητεί από τα στελέχη να υπηρετούν τις συλλογικές αποφάσεις. Ο διχαστικός λόγος και ο λόγος περί προγραφών δεν συνάδουν με τις καταστατικές μας αρχές και την ευθύνη των στελεχών του κόμματος, πόσο μάλλον των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ως εκ τούτου, ο λόγος αυτός δεν είναι υπό οποιαδήποτε συνθήκη αποδεκτός. Είμαι εδώ, με τη φράση αυτή ο Στέφανος Κασελάκης μέσω ανάρτησής του στο Facebook προαναγγέλει την υποψηφιότητά του. Με το σύνθημα επί της αφίσας, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ εδώ είμαι. Παρακάτω. Εγώ έχω βάλει υποψηφιότητα. Άλλος, καμία σοβαρή κουβέντα θα πούμε. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, ξορκίζει τα σενάρια της διάσπασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποφύγει διάσπαση, πιστεύετε, την επόμενη μέρα, κύριε Παπά? Θα μπορεί να τα αποφύγει αν σκέψει πάνω από τα ψηφισμένα κείμενα και τον τρόπο λειτουργίας του. Οι εκατέρωθεν δηλώσεις περί αποχώρησης σε περίπτωση εκλογής ή μη εκλογής συγκεκριμένων προσώπων δυναμητίζουν το ήδη τεταμένο κλίμα. Οι υποψήφοι πρόεδροι θα καταθέτουν με την υποψηφιότητά τους το πόθεν έσχες που έχουν καταθέσει στις αρμόδιες αρχές, ώστε να δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν την αναγόρευσή τους από το συνέδριο, ξεκαθαρίζει την απόφαση της Κεντρική Επιτροπή. Όπως κατατέθηκε στην δημόσια αρχή, θα κατατεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και θα δημοσιοποιηθεί για όλους τους υποψήφιους πρόεδρους. Όποιος επιθυμεί να προσέλθει στο ΥΠΑ, το αξίωμα ενός κόμματος, οφείλει να έχει τα πάντα ξεκάθαρα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, την επανεμφάνισή του το απόγευμα σε εκδήλωση στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ως αποδέχτης βραβείου ειρήνης για τη Συμφωνία των Πρεσπών από το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης και τον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, οι διαφορές ανάμεσα στα στρατόπεδα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι χαοτικές και ο κίνδυνος της διάσπασης είναι υπαρκτός για ακόμα μία φορά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι. Η εικόνα από το προσεχές μέλλον όπου προμηνύονται σκληρές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, Μαρία, ήταν η χθεσινή πρώτη, όπως είδαμε, αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Πολάκη, με τον τέος πρόεδρο να δηλώνει «Είμαι εδώ», με τον βουλευτή Χανίων και υποψήφιο για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ να απαντάει με σκοπικό τρόπο «Είμαι και εγώ εδώ», αλλά να προτάσει και να θέτει ένα ερώτημα: «Θα εγγυηθούμε την ενωτική πορεία σταματώντας τις διχαστικές τοποθετήσεις ένθε κακήθεν». Το σύνθημα του κυρίου Κασελάκη που συνόδευε την αφίσα για το δικό μας ΣΥΡΙΖΑ σχολιάστηκε από την πλευρά των 87 με τη φράση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε θα αποκτήσει ιδιοκτήτες. Όπως είπες, οι διαφορές είναι χαοτικές μεταξύ των δύο πλευρών και πλανέται το φάντασμα της διάσπασης πάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η κατοίκηση πλέον μοιάζει να είναι αδύνατη και όλα δείχνουν ότι τα πράγματα οδηγούνται στα άκρα. Στελέχη της πλευράς Κασελάκη επιμένουν στη γραμμή αμφισβήτησης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για έκπτωση του Προέδρου από τη θέση του πρώην Προέδρου και υποστηρίζουν ότι η λύση μπορεί να δώσει το συνέδριο 1 με 3 Νοεμβρίου. Επόμενο ραντεβού, η Κεντρική Επιτροπή στις 5 του Οκτώβρη με αντικείμενο τα προσυνεδριακά κείμενα. Στο μεταξύ, Μαρία, έχουμε μία πρωτοβουλία, πρόταση για την υπέρβαση της κρίσης στον χώρο που αναλαμβάνει το δίκτυο εναλλακτικής κοινωνικής αριστεράς με στόχο, όπως λένε, τη σύμπτυξη ενός δημοκρατικού μετώπου απέναντι στον εφελευθερισμό από αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις. Καταθέτουν και οδικό χάρτη, όπου μεταξύ άλλων προτείνουν τα κόμματα να διατηρούν την αυτοτέλειά τους και την ιδεολογική και πολιτική και οργανωτική τους και θεσμική τους συγκρότηση. Το κείμενο αυτό υπογράφουν μέχρι σήμερα 250 άτομα από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, μεταξύ αυτών πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πολλά στελέχη από τον χώρο του συνδικαλισμού και του αγροτοσυνδικαλισμού. Υπογράφουν επίσης ο κύριος Τεμπονέρας, ο κύριος Κοτσακάς και ο κύριος Χάρης Κιώκας. Και μέσα σε αυτό το ομιχλώδες, το οποίο έχουμε την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ σε εκδήλωση, όπου θα παραλάβει το βραβείο Νίκος Νικηφορίδης για τη Συμφωνία των Πρεσπών σε μια εκδήλωση υπό την αιγίδα του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών. Κλείνεται να σου πω ότι σε πρωινές του δηλώσεις ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπά, αυτό που προέταξε ήταν την ανάγκη της ενότητας. Μαρία. Εμείς θα ακούσουμε τον κύριο Παπά. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είναι προφανές ότι χρειάζεται πολύ μεγάλο σκόπος εδώ που έχουμε φτάσει για να υπάρξουν υποψηφιότητες ή εκδηλωθήσεις υποψηφιότητες
να μπορέσουν να εξηγήσουν πώς θα ενώσουν το κόμμα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ θα περιμένω από υποψήφιους ή υποψήφιες προέδρους να εξηγήσουν πώς θα ενώσουν το κόμμα και το προς τα πού θα πάνε. Μια είναι δυνατόν να αγκαλιάζουμε απόψεις που λένε άντε, παιδιά, να τελειώνουμε, να χωριστούμε. Όχι. Εάν υπάρχει τέτοια λυμένη απόφαση, εντάξει. Αυτό...